Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε ένα νησί στο οποίο ζούσαν όλα τα συνεχίσματα. Μια μέρα έμαθαν ότι το νησί τους θα βουλιάξει και έτσι όλοι επισκέβασαν τις βάρκες τους και άρχισαν να φεύγουν. Η αγάπη ήταν μόνη που έμεινε πίσω. Ήθελε να αντέξει μέχρι την τελευταία στιγμή. Όταν το νησί άρχισε να βυθίζεται, η αγάπη αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια. Βλέπει τον πλούτο που περνούσε με μια λαμπερή θαλαμιγό. Η αγάπη τον ρώτησε, «Πλούτε, μπορείς να με πάρεις μαζί σου?» «Όχι, δεν μπορώ», απάντησε ο πλούτος. «Έχω ασήμι και χρυσάφι στους σκάφους μου και δεν υπάρχει χώρος για σένα». Η αγάπη τότε αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια από την αλαζονία που επίσης περνούσε από μπροστά της σε ένα πανέμορφο σκάφος. «Σε παρακαλώ, βοήθησε με», είπε η αγάπη. «Δεν μπορώ να σε βοηθήσω, αγάπη, είσαι μόσχεμα και θα μου χαλάσεις το όμορφο σκάφος μου», της απάντησε η αλαζονία. Η λύπη ήταν πια πέρα και έτσι η αγάπη αποφάσισε να ζητήσει από αυτήν βοήθεια. «Λύπη, άφησε με να έρθω μαζί σου». «Ω, αγάπη, είμαι τόσο λυπημένη που θέλω να μείνω μόνη μου», είπε η λύπη. Η ευτυχία πέρασε μπροστά από την αγάπη, αλλά και αυτή δεν την έδωσε σημασία. Ήταν τόσο ευτυχισμένη που ούτε καν άκουσε την αγάπη να ζητά βοήθεια. Σταθμικά άφησε μια φωνή. «Αγάπη, έλα πρόστα εδώ, θα σε πάρω εγώ μαζί μου». Ήταν ένας πολύ ηλικιωμένος κύριος που η αγάπη δεν γνώριζε, αλλά ήταν γεμάτη από τέτοια ευγνωμοσύνη που ξέχασε να ρωτήσει το όνομα. Όταν έφτασαν στη στεριά, ο κύριος έφυγε και πήγε στον δρόμο του. Η αγάπη, γνωρίζοντας όσα χρωστούσε στον κύριο που την βοήθησε, ρώτησε την γνώμη. «Γνώση, ποιος με βοήθησε?» «Ο χρόνος», την απάντησε η γνώση. «Ο χρόνος, γιατί με βοήθησε ο χρόνος?» ρώτησε η αγάπη. «Μόνο ο χρόνος μπορεί να καταλάβει πόσο μεγάλη σημασία στη ζωή μας έχει η αγάπη», απάντησε η σοφή. Μέχρι να един остров живеели всички чувства. Един ден разбрали, че островът им ще потъне, затова ремонтирали лодките си и тръгнали към брега. Само обичта решила да издържи до последния момент. Когато островът започнал да потъва, тя се принудила да моли за помощ. Богатството е отказало такава помощ, защото носило в яхтата си сребро и злато и нямало място за нея. Високомерието също отказало помощ, защото обичта била мокра и щела да й развали красивия кой. Скръпта пък била толкова тъжна, че желаяла да остане сама с тъгата си. Щастието дори не разбрало, че любовта отправя зов за помощ, обладано от своето радостно чувство, докато един глас не призовал чувството обич да се качи на неговата лодка. Това бил беловлас старец, чието име любовта не знаела. Когато пристигнали на брега, старецът си тръгнал по пътя, а признателната обич поискала да разбере кой и се е претекал на помощ така всеотдайно. Попитала знанието, а то отговорило – времето. «Защо времето ми помогна?» – попитала любовта, а мъдростта отговорила. «Само времето може да разбере колко е важно да обичаш». Да се обичаме, да сме човечни, да даряваме доверието си на всеки нуждаещ се от него, какво по-хубаво усещане за красота, нали? С последните песни ние отправяме към вас, скъпи съграждани, призив за обич, нежност и нови срещи. Мило ти моли с майка му,
και βρέχει σπιτιό από τη δουλειά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
нашите отец Паиси. Благодарим за този чувство. Благодарим за отцовство. Съсъдно сме разгонявани, защото се чувствате, че живеем много дълго и ефективно. Благодарим за много добро чувство. Благодаря на още веднъж този невероятен хор и детски екипаж.